Μάρτιος του 2020. Αθήνα. Η ζωή μας θα αλλάξει. Ξαφνικά και γρήγορα. Το πρώτο κομμάτι που ηχογραφώ για το πρώτο μου μουσικό άλμπουμ έχει τίτλο «Άλλαξα». Και όντως άλλαξα. Βρήκα τον ήχο μου. Βρήκα τη μουσική μου ταυτότητα. Εκεί που όλα πάγωσαν, εγώ και η ομάδα μου φτιάξαμε κάτι νέο, κάτι από την αρχή. Και όλοι μαζί αναρωτηθήκαμε. Οι καρδιές μας που πάνε. Ήθελα, άλλαξα, το κόσμο χώρισα, κι όμως κατάφερα σε σένα. Αυτό το άλμπουμ γράφτηκε γιατί ήθελα να επικοινωνήσω τα συναισθήματά μου. Είναι ένα άλμπουμ που γράψαμε από το πρώτο lockdown και μετά. Σε μια συνθήκη όπως καταλαβαίνεις δύσκολη, αλλά για μας νομίζω ότι βγήκαν πράγματα που θέλαμε να φέρουμε στην επιφάνεια από μέσα βαθιά. Κι αν θες να καίς ποτάμια τα δάκρυα, άλλαξα, μπόρεσα, τα αγκάθια έσπασα. Το ξέρω, δε φταίς, μα κοίτα πληγές, αγάπησα, τόλμησα, χωρίς να... Μέχρι στιγμής έχω κυκλοφορήσει 2 singles. Το πρώτο ήταν «Ο κόσμος μου» και το δεύτερο single ήταν το «Χαρτομάτιλα στην καρδιά». Νιώθω ότι είναι μόνο 2 κομμάτια ενός puzzle που δεν έχει ολοκληρωθεί. Τώρα με τον ερχομό αυτού του άλμπουμ, το «Οι καρδιές μας που πάνε», νιώθω ότι θα ολοκληρωθεί μια εικόνα πιο συγκεκριμένη της μουσικής μου ταυτότητας. Η συνεργασία μας είναι μια από τις πιο υγιείς συνεργασίες που έχω κάνει, ας πούμε, στη ζωή μου. Είναι ένας άνθρωπος πολύ συνεπής, ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει τι σημαίνει μια καλή ιδέα, ένας άνθρωπος που έχει γούστο και αυτή και μπορεί να καταλάβει ταυτόχρονα, ας πούμε, με μένα αν κάτι είναι ωραίο ή όχι. Επομένως, η διαδικασία του χτισήματος σε μια ενορχήστρωση ή σε ένα τραγούδι είναι πολύ αβίαστη. Η συνεργασία με το Silot προέκυψε πολύ απρόσμενα, ας πούμε. Με προσέγγισε και μου είπε ότι ήθελε να κάνουμε ένα project το οποίο θα είναι λίγο εναλλακτικό, θα περιέχει κάποια στοιχεία pop, ας πούμε, κάποια στοιχεία του hip hop που ασχολούμαι εγώ κυρίως. Ο ήχος του άλμπουμ είναι σίγουρα κάτι πρωτοποριακό, πιστεύω, έχει κάτι να πει. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί στην Ελλάδα. Έχει μπλέξει στοιχεία pop, hip hop, έχει γίνει ένα ωραίο πάντρεμα, ας πούμε, λίγο πιο σαν τοίχο να το πω. Η συνεργασία με το Silot ήταν κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που έχω συνηθίσει να κάνω τόσα χρόνια. Ήταν σίγουρα μια πρόκληση για μένα. Στην αρχή δεν ήξερα τι θα ακολουθήσει ακριβώς, αλλά ο Silot ήρθε με ένα κομμάτι σχεδόν έτοιμο, ας πούμε. Κάναμε ένα στήσιμο πάνω σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι και από εκεί ξεκίνησε όλη η δουλειά. Γενικότερα η πανδημία έπαιξε ένα ρόλο τουλάχιστον στα καλλιτεχνικά μυαλά να κοιτάξουν μέσα τους και να βρούνε έτσι χαμένες ιδέες, να βρούνε μνήμες από το παρελθόν οι οποίες γίνανε στίχοι, γίνανε μελωδίες. Γενικότερα μας έφερε όλους πιο κοντά στο μέσα μας. Γι' αυτό και αυτός ο δίσκος, όχι ότι ξεκίνησε την πανδημία, αλλά μέστοσε, αν υπάρχει τέτοια λέξη, πιστεύω ότι υπάρχει. Ουσιαστικά πήρε τα θεμέλια του και πήρε ένα δρόμο και αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν στην ολοκλήρωση, σωστά, και θεωρώ ότι βοήθησε. Σίγουρα η καραντίνα επηρεάζει στο δημιουργικό κομμάτι ενός καλλιτέχνη. Πολλές φορές υπάρχει ένα καλλιτεχνικό μπλοκ, ας πούμε, που δεν μπορείς να δημιουργήσεις τόσο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, η θέλησή μας για αυτό το άλμπουμ ήταν μεγάλη, οπότε το αποτέλεσμα πιστεύω θα σας ανταμείψει.
Και όταν ο Silent μίλησε για το low cast και ότι ξεκινήσαν κάποιες δουλειές μαζί και μου βάλανε να ακούσω, ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη και άκουσα out of the box ιδέες που δεν πατάνε πάνω σε κάτι που προϋπάρχει, που είναι πιστεύω αποτέλεσμα της τρέλας και των δύο. Και το έργο μου όσον αφορά ας πούμε τις προσθήκες ή τις διορθώσεις που μπορεί να έκανα σε κάποια από τα κομμάτια ήταν πολύ εύκολο, γιατί υπήρχε πολύ καλή πληροφορία ήδη. Νομίζω ότι είναι ένας ανερχόμενος παραγωγός ο Λοκάς, ο οποίος θα κάνει και άλλα πράγματα, θα ήδη ετοιμάζει κάποιες δουλειές με γνωστούς καλλιτέχνες. Γενικά αυτό το άλμπουμ έχει μέσα επηρεάσει από hip hop, έχει από pop, έχει από indie καλλιτέχνες. Θεωρώ ότι είναι μια πρόταση για την Ελλάδα, είναι κάτι καινούριο, κάτι το οποίο με την ομάδα μου φτιάξαμε αυθόρμητα όμως, όχι πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο, βγήκε κάτι καινούριο. Και θεωρώ ότι είναι η ώρα να αλλάξουν κάποια πράγματα, να φέρουμε ένα νέο αέρα στο pop.